Δεν χρειάζεται πλέον οι ιεροκήρυκες και οι θεολόγοι να ασχολούνται με αυτήν την πτυχή της ζωής μας. Το κάνουν τώρα πια οι δημοσιογράφοι και ένας ακαδημαϊκός διάσημος. Είναι ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, ο οποίος είναι 100 χρόνων σήμερα, αλλά έχει ακμαίες τις πνευματικές του δυνάμεις. Και λέγει ότι η τηλεόραση καταδυναστεύει τη συγκίνησή μας. Ναι, αιτία λοιπόν του εκμαγνητισμού του λαού μας είναι τα μέσα ενημερώσεως, τα οποία δεν λένε την αλήθεια, αλλά είναι αυτό που συμφέρει είτε στους κρατούντες, είτε σε αυτούς που τους πληρώνουν. Και έχουμε κλασικό παράδειγμα, όταν γινόταν η προσπάθεια για να επιβληθεί η λύση Σανάν στην Κύπρο, έγινε γνωστό ότι αδαπανήθησαν πάρα πολλά εκατομμύρια δραχμές σε δημοσιογράφους και συγκροτήματα για να λανσάρουν και να προπαγανδίσουν το πρόγραμμα, το σχέδιο Ανάν. Έτσι, ένας παράγων που εκμαυλίζει το λαό μας είναι αυτός που έπρεπε να τον φωτίζει και να τον μορφώνει. Είναι ένα από τα πιο μεγάλα σημεία της κρίσης. Ένας δημοσιογράφος προχθές σε ένα χρονογράφημα γράφει ότι ήταν σε ένα χωριό, είναι λίγο της φαντασίας πλέγμα, ήταν σε ένα χωριό και γινόταν συζήτηση για τον πρωθυπουργό της χώρας ποιος θα είναι. Και είπε κάποιος, εμένα να με κάνετε πρωθυπουργό και σε 24 ώρες θα λύσω το πρόβλημα. Και έχει εδώ ένα κατάλογο από το Α μέχρι το Ω, ποια είναι η αιτία του προβλήματος ή τι θα έκανε αυτός. Ακούστε λοιπόν, πώς θα έγινε το οικονομικό σύστημα ή μάλλον πώς χαρακτηρίζει το οικονομικό σύστημα. Οικονομικό σύστημα. Οικονομικό σύστημα σύμφωνα με τη γενική απέτηση αναδιανομής του πλούτου. Δικό μου, του κανενός, αλλά ποτέ δικό σου. Γίναμε, συγχωρέστε μου σε αυτή την καιρή ημέρα, τη φράση, γίναμε ρεντίκουλο και ρεζίλι των σκυλιών. Και ενώ η κοινωνία είναι βαριά άρρωστη, οι συνταγές που μας δίνουν όσοι την κυβερνούν και τη συγκροτούν λανθασμένες. Άλλοτε είχαμε την πληρωμένη πορνεία. Τώρα εισάγεται και η πληρωμένη εγκράτεια. Εκεί φτάσαμε. Αντί να κάνουμε αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος στην ομιλία του χθες, να εναντιωθούμε στην αμαρτία, στα πάθη μας, στο κακό, κοιτάμε και αυτό να το αντιμετωπίσουμε το χρήμα. Είναι ο Θεός που λατρεύαμε και είναι ο παραθεός που φτάσαμε να λατρεύουμε. Ακραία περιστατικά σε αυτά είναι, αυτά που ακούμε αυτές τις ημέρες. Ένας γονιός κακοποιούσε το πενταετές κοριτσάκι του και κάποιος κάπου σε ένα νησί, μεγάλο νησί, ήταν παιδεραστής, είχε κάποιες δεκάδες θύματα. Είναι μέλος της κοινωνίας. Ακραίες περιπτώσεις, αλλά δείχνουν το σύστημα που μας κυβερνάει, την οτροπία που αποκτήσαμε. Κλεισμένοι στον εαυτό μας, γίναμε δούλοι και εχμάλωτοι στα πάθη. Και αφού δεν μας ενδιαφέρει ο άλλος, τότε μας συνέβη το κακό. Σε αυτόν τον δρόμο λοιπόν της κρίσεως, που είναι μεγάλη και μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερη, αφάνταστα μεγαλύτερη, που μπορεί να πεινάσουμε και να διψάσουμε, που μπορεί να καταπατήσουν τη γη μας άλλοι κατακτητέ, ήδη στη Θεσσαλονίκη ορίστηκε υπουργός της κυρίας Μέρκελ. Το φάρμακο λοιπόν σε αυτή την κρίση δεν είναι ούτε ο Όλι Ρεν, ούτε ο Σαρκοζή, ούτε η Μέρκελ, αλλά είναι η ευλάβεια προς τον Θεό. Ή το ξεκαθαρίζουμε μέσα μας και σωζόμεθα ή όχι. Δεν θέλω, θέλω μηχανικούς για να ξαναχτίσω την Ελλάδα και όχι παπάδες. Και από τότε άρχισε να διαφυδρύεται το άθεο κράτος. Αυτό που επισφραγίστηκε τούτες τις ημέρες από ένα πρόσωπο που κατάγεται τον τόπο σας, δεν θα πω, που έκανε το μάθημα των θρησκευτών προαιρετικό, το έκανε μάθημα θρησκεολογίας, που ανέχεται στα σχολεία αντί για την προσευχή, την καθιερωμένη να μας και ένα ποίημα του Ρίτσου,
που μας καλεί τη δυνατότητα να έχουμε παπάδες, γιατί ο νόμος 1 προς 10 μας δημιουργεί ένα πρόβλημα. Δεν είναι στη Μητρόπολη μου να φύγουν 10 και να γίνει ένας, φεύγουν 10 και πάνε σε ένα κοινό τσουβάλι. Και από εκεί παίρνει το κράτος και δίνει όπου έχει υγειονομικούς, σε υπηρεσίες, κρατικές κλπ. Και είπα, εξίσωσε, και να με συγχωρείτε για τον τρόπο, εξίσωσε τον νεκροθάφτη με τον παπά. Άλλη δουλειά κάνει ο παπάς και άλλο νεκροθάφτης. Έχουμε λοιπόν ένα άθεο κράτος που άφησε πολύ βαθιά πίσω και που δεν το καταλάβαμε, και ήρθε η παγκοσμιοποίηση και το αποτέλειωσε αυτό το σκοτεινό έργο.